Φρέσκη, γευστική, τραγανή, υγιεινή, ελληνική. Είναι η ξηρή καρπή από τον Σιδέρη. Ποιο ήταν το πρόβλημα που όλοι σκέπτονται στη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων, αλλά κανείς δεν δίνει λύση? Αυτό της έλλειψης ορειτηρίων. Και το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Αν αναλογιστεί κάποιος ότι στην κυριολεξία η Πάτρα μετετράπει το τριήμερο σε ένα απέραντο ορειτήριο. Και αυτό γιατί οι ιδιοκτήτες καφετεριών είχαν απειβδίσει και δήλωναν πως οι τουαλέτες τους δεν λειτουργούν. Εδώ είναι ένα οδείο. Εδώ είναι το ιδιωτικό πάρκινγκ του οδείου, το οποίο ο άνθρωπος είχε τα αμάξι του μέσα και παρακολουθούσε την παρέλαση. 200 άτομα βγαίναν από μέσα. Δηλαδή απορώ ο άνθρωπος πως πήγε μετά να πάρει τα αμάξι του. Δηλαδή ήταν ανοιχτή η πόρτα. Ήταν ανοιχτή η πόρτα και το βλέπανε και όποιος ήθελε να κάνει την ανάγκη του έμπαινε μέσα. Όπου βρισκόταν σε κάποια σημεία, όπως απέναντι εδώ στο πάρκινγκ, σε διάφορα απόκριμα σημεία, πήγαινε και έκανε την ανάγκη του πρόχειρα. Έτσι είναι μια εικόνα πολύ άσχημη που υπήρχε. Πιστεύω ότι θα έπρεπε ο Δήμος να δημιουργήσει κάποιους χώρους να τοποθετήσει χημικές τουαλέτες. Τα πάρκινγκ και άλλοι υπαίθριοι χώροι είχαν μετατραπεί σε τουαλέτες και το πρωί της καθαράς Δευτέρας οι ιδιοκτήτες τους έτριβαν τα μάτια τους. Φρέσκη, γευστική, τραγανή, υγιεινή, ελληνική. Είναι η ξηρή καρπή από τον Σιδέρη. Σιδέρης, ξηρή καρπή παραγωγής μας, πλούσιοι σε ενέργεια και διατροφική αξία. Αποξηραμένα φρούτα και καφέδες από όλο τον κόσμο. Διάθεση χοντρική λιανική. Σιδέρης, Ρήγα Φεραίου 30 και Ζαΐμη, Κορίνθου 83 και Κιλκής.